Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΚΑΕ Παραμυθιάς, Τόλης Δημητρίου, για να μιλήσουμε για τις ακαδημίες και τα απερχόμενα πρωταθλήματα. Από ό,τι βλέπουμε, κύριε Δημητρίου, πετύχαμε και σε στιγμή που προπονούνται οι ακαδημίες. Πόσα παιδάκια και πόσες ομάδες έχετε στις ακαδημίες? Στις ακαδημίες μας αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο τμήματα, των 17 παιδιών το κάθε τμήμα, και είναι η καρδιά της ομάδας μας. Από τις ακαδημίες, από τα παιδιά αυτά, με τη συνδρομή τους, που είναι το ελάχιστο πιστεύω μπορούσε να δοθεί, είναι 20 ευρώ. Από εκεί στηρίζεται η ομάδα μας οικονομικά και συντηρεί όλα τα τμήματά της. Η ομάδα μας στην προσπάθειά της να αυξήσει τον αριθμό των παιδιών στις ακαδημίες διαλέγει πάντα έναν έμπειρο προπονητή, και έχει σκοπό όχι μόνο να μάθει τα μυστικά του αθλήματος στους αθλητές, αλλά και να τους διαπαιδαγωγήσει. Εκτός από τις ακαδημίες, υπάρχουν και ομάδες ΚΑΕ Παραμυθιάς, οι οποίες συμμετέχουν σε πρωτάθλημα. Ποιες είναι αυτές και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν ξεκινήσει? Αγωνιστικά τμήματα, η ΚΑΕ Παραμυθιά έχει το Mini 2000, τα οποία αγωνίζονται παιδάκια από το 2000 και πιο νέοι. Έχει το παιδικό, το οποίο συμμετέχουν παιδιά γεννημένοι το 1997 και μετά. Έχει και το ανδρικό, έχει φέτος για πρώτη φορά θα κατεβάσει και εφηβικό, στο οποίο συμμετέχουν παιδιά από το 1994 και μετά και πιο νέοι. Και το τέλος το ανδρικό, το οποίο είναι στην πιο μεγάλη κατηγορία, στην ΑΕΣΚΑΒΔΕ, στην οποία συμμετέχουμε εμείς. Τα πρωταθλήματα αυτά έχουν ξεκινήσει, έχει γίνει κάποια αγωνιστική? Το ανδρικό μας ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα με αγώνα στην Κέρκυρα και ελπίζουμε να πάμε καλά. Και όσον ούπο ξεκινάνε και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Και όσο αφορά τα έσοδα των ομάδων? Τα έσοδα του συλλόγου μας είναι μόνο οι επιχορηγήσεις που μας δίνει ο Δήμος, και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό, και από τις χορηγίες των διάφορων φίλων της ομάδας μας. Γι' αυτό και εμείς, επειδή θέλουμε να βοηθήσουμε την ομάδα και να συνεχίσουμε το έργο μας εδώ πέρα, θα θέλαμε από τον κόσμο εδώ, τον τοπικό, να μας βοηθήσει και να ενισχύσει την ομάδα μας. Φαντάζομαι τα έσοδα των επιχορηγήσεων του Δήμου, καθώς και αυτά των ιδιωτών, δεν φτάνουν για να γίνει δουλειά όπως πρέπει, έτσι, ναι? Βέβαια δεν φτάνουν τα έσοδα, είναι πολύ ελάχιστα δηλαδή σε σχέση με τη δουλειά που παράγουμε εδώ πέρα. Και γι' αυτό ζητούμε και τη βοήθεια του κόσμου να μας ενισχύσει για να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στο έργο μας. Φαντάζομαι όπως γίνεται και σε άλλα σωματεία, βάζετε και λεφτά από την τσέπη σας. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το κάνατε επειδή σας αρέσει το μπάσκετ? Πάντα, για την αγάπη μας για το άθλημα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τους χορηγούς μας και να ξέρετε ότι το πρωτάθλημα αρχίζει το επόμενο Σάββατο, παίζουμε με τον Κερκυραϊκό στην Κέρκυρα, ενώ την μέθα επόμενη Κυριακή στις 20 του μηνός θα περιμένουμε τη στήριξή σας εδώ στο γήπεδο με την ομάδα του Ιουνίου Κέρκυρας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.